προσοχή. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Κείμενα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Επεισόδιο 42. Κινδύνω από τους Τούρκους, πολλές φορές ο Όσιος Παΐσιος έλεγε «Πολλά σύννεφα μαζεύτηκαν, αν μπορέσουμε να τα διώξουμε». Και πράγματι, τα έδιωχνε με τις διάπειρες προσευχές του. Κάποια φορά μάλιστα ο Θεός τον πληροφόρησε για τον επικείμενο κίνδυνο. Τον Μάιο του 1983 είχε λάβει θεία πληροφορία ότι ύστερα από 5 μήνες, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, οι Τούρκοι χτυπούσαν την Ελλάδα. Άρχισε λοιπόν να κάνει αθόρυβα επιστράτευση προσευχής, όπως είπε, για να λυπηθεί ο Θεός τους Έλληνες και να αποφευθεί ο πόλεμος. Παρακίνησε και άλλους μοναχούς να προσευχηθούν και προέτρεψε κάποιους γνωστούς του πατέρες να κάνουν αγρυπνία την 1η Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, ημέρα που εορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Την 1η Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, στις 14 Οκτωβρίου με το νέο. Την 1η Οκτωβρίου, ο Άγιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Σαλός, είδε στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, στην Κωνσταντινούπολη, την Παναγία να σκεπάζει με το ιερό μαφόριό της όλους τους πιστούς. Στην Ελλάδα, από το 1952, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η εορτή της Αγίας Σκέπης μετατέθηκε από την 1η στην 28η Οκτωβρίου για να ευχαριστήσει ο λαός και τότε και πάντοτε την υπέρμαχο στρατηγό, η οποία προστάτευσε τα ελληνικά στρατεύματα όταν αυτά αμήνονταν κατά των Ιταλών που εισέβαλαν στην Ελλάδα το 1940. Τελικά τον Οκτώβριο του 1983 δεν έγινε κάποια πολεμική σύραξη. Ύστερα από λίγο καιρό βγήκε στον Αρσανά της Νέας Κήτης ένα υποβρύχιο με στρατιωτικούς, οι οποίοι, συζητώντας με έναν μοναχό, του αποκάλυψαν ότι ετοίμαζαν σχέδια πολέμου παρακολουθώντας τις κινήσεις των Τούρκων. Ο μοναχός τους ρώτησε αν υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος ώστε να ετοιμάζουν τέτοια σχέδια. «Ναι», του απάντησαν, «τελευταία μάλιστα περάσαμε έναν μεγάλο κίνδυνο και μόλις που τον αποφύγαμε». Του είπαν και τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο μοναχός αυτός, που γνώριζε για την επιστράτευση προσευχής που είχε κάνει ο πατήρ Παΐσιος, πήγε και του ανέφερε το περιστατικό. Ο Όσιος τότε ευχαρίστησε την Παναγία που ανήμερα του θαύματος της Αγίας Σκέπης σκέπασε για μία ακόμη φορά την Ελλάδα. Εκείνο όμως που περισσότερο από όλα τον ανησυχούσε ήταν ότι οι Έλληνες είχαν πάρει τον γλυκύ κατήφορο της αμαρτίας και γι' αυτό δεν δικαιούντο την Θεία Βοήθεια. «Σκέψου», έλεγε, «ολόκληρος Θεός να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Να αφήσει τον βάρβαρο να χτυπήσει την Ελλάδα, θα σκοτώσει τα παιδιά. Να μην τον αφήσει, πάλι τα σκοτώνουν τα παιδιά οι ίδιοι οι γονείς τους».
εννοούσε το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο νομιμοποιήθηκε από την ελληνική πολιτεία το 1984. Την τρίτη της διακαινησίμου του ίδιου έτους, Όσιος Παΐσιος είδε ένα φοβερό όραμα. Ήταν μεσάνυχτα και έλεγε την ευχή έχοντας ανάψει δύο κεράκια. Ένα για τους ζώντες και ένα για τους κοιμημένους. Ξαφνικά είδε μπροστά του ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μάνδρα και σπαρμένο με σιτάρι που μόλις είχε αρχίσει να καλαμιάζει. Ο ίδιος στεκόταν έξω από τη μάνδρα και άναβε κεριά για τους κοιμημένους, τα οποία κολούσε στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος με βράχους και γκρεμούς, ο οποίος σιώταν από χιλιάδες παραχτικές φωνές που θα συγκλώνιζαν και τον πιο σκληρόκαρδο άνθρωπο. Ενώ ο γέροντας υπέφερε από αυτόν τον σπαραγμό και αναρωτιόταν τι άραγε να σήμαιναν όλα αυτά, άκουσε μία φωνή να λέει: «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παραχτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Ύστερα από αυτό το όραμα δεν μπορούσε να συνέλθει. Μεγάλος πόνος που δοκίμασε για τις ψυχές αυτών των παιδιών. Το όραμα αυτό το έγραψε ιδιοχείρος και το έδωσε να δημοσιευθεί στο περιοδικό «Πολύτεκνη Οικογένεια», ελληνοορθόδοξη πολύτεκνη οικογένεια, τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο της Πανελληνίου Ενώσεως Φίλων των Πολυτέχνων. Το διηγείτο και ο ίδιος σε πολλούς, τονίζοντας ότι η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία, αφού οι ίδιοι οι γονείς σκοτώνουν τα αθώα παιδιά τους και μάλιστα στερώντας τους την δυνατότητα να λάβουν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Και για τον νόμο που δεν θεωρούσε πλέον αδίκημα τις εκτρώσεις έλεγε: «Όταν ένας άνθρωπος παραβαίνει μία εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται νόμος από το ίδιο το κράτος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί». Ήταν τόσο μεγάλη η αγανάκτησή του για τον εγκληματικό αυτό νόμο, ώστε όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που τον υπέγραψε επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όσοι συνέστησε στα μοναστήρια να μην τον δεχθούν εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Λυπόταν που η Ελλάδα δεν είχε ηγέτες Μακαβαίους με ιδανικά ανιδιοτέλεια, παλικαριά και θυσία. Η προσωνυμία Μακαβαίος δόθηκε στον Ιούδα, τον ηγέτη της Ιουδαϊκής Επαναστάσεως, η οποία έγινε το 166 π.Χ. κατά του Αντιόχου IV του Επιφανούς, αλλά και στους διαδόχους του. Οι Μακαβαίοι διακρίθηκαν για τους αγώνες υπέρ της πατρώας πίστεως και της ελευθερίας. Αυτός λοιπόν ήταν και ο κύριος λόγος που την 1η Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο του ίδιου έτους 1984, μνήμη των Αγίων Επταπέδων των Μακαβαίων, έγραψε ένα κείμενο για τον ήρωα στρατηγό Μακρυγιάννη, τον οποίο ύστερα από την έκδοση του βιβλίου του «Οράματα και θάματα», άλλοι τον έλεγαν Άγιο, άλλοι θρησκόληπτο και άλλοι πλανεμένο. Με το κείμενο αυτό ο πατήρ Παΐσιος εξέφραζε την μεγάλη του λύπη
διότι σε αυτήν την τόσο δύσκολη εποχή ορισμένοι πετούσαν λεκέδες στον λευκό χιτώνα του Μακρυγιάννη, αντί να προσπαθούν να ωφεληθούν από τα λόγια αυτού του ήρωα, που αγωνίστηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την απελευθέρωση της πατρίδος μας από τον βάρβαρο τουρκικό ζυγό και στην συνέχεια αγωνίστηκε με θείον ζήλο για να μην υποδουλωθούμε πνευματικά από τους Φράγκους. Για κάποιες μικρές αδυναμίες του μεγάλου αυτού ήρωα, ο Όσιος Γέροντας έγραψε: «Μέσα σε έναν τόνο γερά καρύδια που μας δίνει ευλογία, ο καλός Μακρυγιάννης, επόμενον είναι να βρεθούν και ένα κιλό κούφια. Γιατί λοιπόν να σχολιάσουμε τα ελάχιστα κούφια, αφού σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να έχουμε την θεϊκή τελειότητα, αλλά την ανάλογη ανθρώπινη τελειότητα, που μέσα σε αυτήν θα υπάρχουν και οι ανθρώπινες ατέλειες?» Όσον αφορά δε τα οράματα που ο Μακρυγιάννης έβλεπε, ο Όσιος με την φωτισμένη του διάκριση είπε: «Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα τα οράματα του Μακρυγιάννη ήταν θεϊκά, γιατί πολλά από αυτά ήταν και της αγωνίας του, τα οποία γεννούσε η μεγάλη του αγωνία. Αυτά όμως πρέπει να μας συγκινούν περισσότερο από τα θεϊκά, διότι σε αυτά βλέπει κανείς την μεγάλη αγωνία του αγνού ήρωα, που δεν έκλεινε μάτι και σε κατάσταση μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως τα έβλεπε αυτά. Επέτρεψε ο καλός Θεός να ειδεί πολλά οράματα, τον Χριστό, την Παναγία και πολλούς Αγίους, για να καταλάβουμε εμείς οι μεταγενέστεροι τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχε το έθνος μας και τη μεγάλη προστασία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, σαν να έκαναν παγκινιά για να μην μας φραγκέψουν». Και κατέληγε: «Ο στρατηγός Μακρυγιάννης, το γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας μας, ήταν από μικρός αναθρεμένος, μεγαλωμένος και καπνισμένος με το λιβάνι στην Εκκλησία. Και στην συνέχεια, σαν γνήσιος πια πατέρας του έθνους, μπαρουτοκαπνισμένος και τραυματισμένος, έχινε δάκρυα με πόνο στον Θεό και αίμα για την λευτεριά μας. Και αν θέλουμε να τον γνωρίσουμε καλά, θα πρέπει να ξεκαπνίσουμε την καρδιά και τους λογισμούς μας». Και ο Όσιος Παΐσιος, ως γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας, με ορθόδοξη ευαισθησία και αγιοπατερική ακρίβεια, θεωρούσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους Ορθοδόξους Έλληνες ήταν η πνευματική υποδούλωσή τους. Ανησυχούσε πολύ βλέποντας την όλο και μεγαλύτερη επίδραση του κοσμικού δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος ακόμη και σε πνευματικούς ανθρώπους. Πονούσε για τις διάφορες οικουμενιστικές κινήσεις, για τις οποίες έλεγε ότι είναι κουρελούδες του διαβόλου. Και με πόνο προσευχόταν να φωτίσει ο Θεός τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, ώστε να μην θαμπώνονται από το ψεύτικο φως της δύσεως, αλλά να βλέπουν καθαρά, με πνευματική διάβγεια, για να μην πέφτουν στην μεγάλη αυτή παγίδα του διαβόλου. Έγραψε σε επιστολή του: «Δυστυχώς, ο δυτικός ορθολογισμός έχει επιδράσει και σε ανατολικούς ορθοδόξους άρχοντας, και έτσι βρίσκονται σωματικά μόνο στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, ενώ όλο το είναι τους βρίσκεται στην Δύση, που την βλέπουν να βασιλεύει κοσμικά. Εάν έβλεπαν την Δύση πνευματικά, με το φως της Ανατολής, το φως του Χριστού, τότε θα έβλεπαν το πνευματικό ηλιοβασίλεμα της Δύσης, που χάνει σιγά σιγά το φως του νοητού ηλίου του Χριστού και προχωρούν για το βαθύ σκοτάδι. Μαζεύονται και συνεδριάζουν και γίνονται συζητήσεις ατέλειωτες για πράγματα που δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζητήσανε εδώ και 2000 χρόνια. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι του πονηρού, για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να τους πρόχνουν αλλού στην αίρεση και άλλους σε σχίσματα, και να κερδίζει έτσι έδαφος ο διάβολος».
Δευτέρα της διακαινησή μου του 1983, ενώ ο πατήρ Παΐσιος ήταν στο κελί του και έλεγε την ευχή, ένιωσε ξαφνικά έντονη ευωδία. Παραξενεύθηκε και πήγε προς το εκκλησάκι, αλλά η ευωδία δεν ερχόταν από εκεί. Βγήκε έξω στην αυλή και εκεί την αισθάνθηκε εντονότερη. Τότε άκουσε το τάλαντο από την λιτανία της θαυματουργής εικόνας του Άξιον Εστίν, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν ένα περίπου χιλιόμετρο μακριά από το κελί του. Ο Όσιος ένιωσε ότι η Παναγία του έστελνε από εκεί την ευλογία της. Θεία Ευωδία πλημμυρίσε το κελί του και έναν χρόνο αργότερα, στις 26 Μαρτίου 1984 με το παλαιό ημερολόγιο. Ενώ προσευχόταν όρθιος μπροστά στις εικόνες του κελιού του, είδε ξαφνικά τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται μέσα στις εικόνες τους σαν ζωντανοί. Αμέσως έπεσε να τους προσκυνήσει με ευλάβεια, λέγοντας «Χριστέ μου, ευλόγησέ με, Παναγία μου, ευλόγησέ με». Ταυτόχρονα το κελί του γέμισε από μια ευωδία τόσο έντονη, ώστε ευωδίαζε ακόμη και το κατασκονισμένο χαλάκι που ήταν μπροστά στο κρεβάτι του. Τον έπιασε θεία τρέλα. Έμεινε εκεί γονατιστός και ασπαζόταν το χαλάκι. Η ευωδία αυτή κράτησε αρκετές ημέρες. Λίγους μήνες αργότερα, στις 2 Νοεμβρίου το πρωί, ενώ βρισκόταν στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, άρχισε ξαφνικά να ακούει ψαλμωδίες. Νόμισε ότι έψαλαν αδελφές, αλλά όταν βγήκε έξω από το καλύβι του να δει, δεν βρήκε κανέναν. Καθώς η ψαλμωδία αυτή συνεχιζόταν, κατάλαβε ότι έψαλαν άγγελοι. Τους άκουγε να ψάλουν με ανέκφραστη γλυκύτητα τα μεγαλινάρια «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων» και «Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ». Μόλις τελείωναν όλους τους στίχους, έψαλαν και το «Άπας γηγενής», μία φορά σε σύντομο μέλος και μία φορά σε μέλος αργό. Πρώτη φορά άκουγε τόσο αργό μέλος. Αυτό συνεχίστηκε για 2 περίπου ώρες, οπότε η αγγελική ψαλμωδία άρχισε σιγά σιγά να σβήνει μέχρι που σταμάτησε. Σαρακοστή, στις 21 Φεβρουαρίου 1985, με το παλαιό ημερολόγιο, ο Όσιος δέχθηκε την επίσκεψη της Παναγίας. Ήταν 10:30 η ώρα το βράδυ και ένιωθε τόσο εξαντλημένος που έτρεμαν τα πόδια του. Σκέφτηκε να πιει λίγο κρασί για να τονωθεί και βγήκε από το καλύβι για να πάει στην αποθήκη κάτω από την απλοταριά, όπου είχε 2 μπουκάλια. Καθώς λοιπόν προχωρούσε προς το πίσω μέρος της καλύβης, ελεηνολογώντας τον εαυτό του που σκέφτηκε να πιει κρασί, είδε στο ξέφωτο, 4-5 μέτρα πιο πέρα από την απλοταριά, την Παναγία με τη μορφή που έχει στην εικόνα της Ελευθερώτριας. Ήταν μία μάνα με μεγάλη αρχοντιά, μία αρχοντομητέρα. Φορούσε ολόλευκα ενδύματα και άστραφτε τόσο πολύ που ενώ ήταν νύχτα έλαμψε όλος ο τόπος. Την είδε να τον κοιτάζει με βλέμμα γλυκό, γεμάτο στοργή, και να έρχεται προς το μέρος του. Καθώς την έβλεπε να πλησιάζει σε ένα σημείο όπου οι παλαιότεροι πριν από 50 χρόνια είχαν τον ιδιαίτερο χώρο, φώναξε με ευλάβεια «Παναγία μου,
Φθάνει. Ευλόγησέ με από εκεί, μην πλησιάσεις άλλο, γιατί ο τόπος είναι ακάθαρτος και εγώ είμαι ακάθαρτος. Η Παναγία τον ευλόγησε και χάθηκε από μπροστά του. Ύστερα και η καρδιά έσπασε και τα μπουκάλια έσπασαν, έλεγε ο Όσιος. Η καρδιά του έσπασε από χαρά και τα μπουκάλια με το κρασί ήταν πλέον άχρηστα. Είχε μεθύσει από το ουράνιο κρασί και δεν ένιωθε πλέον ούτε αδυναμία ούτε εξάντληση. Ύστερα από αυτό το γεγονός ρωτούσε: «Τι κρασί πίνουν στον παράδεισο? Ήπιες καμιά φορά?» Και διηγούμενος κάποτε το θείο αυτό γεγονός είπε: «Η μέθη, η ουράνια, είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι κανείς συνέχεια εκεί, στο ατέλειωτο βαρέλι, το ουράνιο». Συνέχιζε να συμπληρώνει τα συναξάρια των αγιοριτών πατέρων που είχε αρχίσει να γράφει στον Τίμιο Σταυρό. Όποτε έβρισκε χρόνο, καθαροέγραφε τις σημειώσεις του, συμπεριλαμβάνοντας και άλλα στοιχεία. Έγραψε σε επιστολή του: «Έχουν φυσικά πολλή δουλειά για να κοσκινιστούν, να συμπληρωθούν και το κυριότερο να βεβαιωθούν από τον Θεό, ώστε να γραφούν με το νόημά τους και όχι με τα συμπεράσματα του καθενός που τα άκουσε ή το χειρότερο εκείνου που τα γράφει». Περισσότερο από όλους τον συγκινούσε ο Όσιος ασκητής του 19ου αιώνα, γέρον Χατζηγεώργης, για τον οποίο έλεγε: «Ένας ήταν ο Χατζηγεώργης στην εποχή του και τέρι ίσως δεν υπήρχε». Γι' αυτόν μάλιστα έγραψε ξεχωριστό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 1986. Τον ίδιο χρόνο, την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο πατήρ Παΐσιος είδε ένα όραμα που είχε σχέση με τον γέροντα Χατζηγιώργη και με τον Χατζεφεντή. Ενώ ήταν στο καλύβι του, βρέθηκε ξαφνικά στο ησυχαστήριο, όπου παρακολουθούσε δύο όμορφα πουλάκια που πετούσαν γύρω από ένα δέντρο και λαϊόντας πολύ γλυκά. «Έλα να σε πιάσω», είπε στο ένα και το έπιασε. Προσπάθησε να πιάσει και το άλλο, αλλά εκείνο δεν τον πλησίαζε και συνέχισε να πετάει. Ύστερα από 5 ημέρες, στις 11 Φεβρουαρίου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο συναρρύθμισε τον πατέρα Αρσένιο Χατζεφεντή στην χωρία των Τιμωμένων Αγίων. Ο Όσιος εξήγησε ότι το πουλάκι που έπιασε συμβόλιζε τον Άγιο Αρσένιο, ενώ το άλλο τον Όσιο Γέροντα Χατζηγιώργη. «Θα αναγνωριστεί και ο Χατζηγιώργης Άγιος», είπε, «αλλά εγώ τότε δεν θα ζω. Είναι πάντως μαζί με τον Χατζεφεντή». Το επόμενο έτος, 1987, την Κυριακή του Θωμά, εορτάστηκε πανηγυρικά στο ησυχαστήριο η αγιοκατάταξη του πατρός Αρσενίου. Ο πατήρ Παΐσιος όμως προτίμησε να μην παρευρεθεί στην ξεχωριστή αυτή πανήγυρη, για να μην γίνει θόρυβος γύρω από το πρόσωπό του, αλλά να τιμηθεί αποκλειστικά ο Άγιος του. Προς τιμήν του νεοφανούς Αγίου, προέτρεψε τις αδελφές να χτίσουν ναό και ο ίδιος παρακολουθούσε τις εργασίες από κοντά και από μακριά. Συμβούλευε να γίνονται όλα όπως ταιριάζει σε μοναστήρι, να εξυπηρετούν δηλαδή τον σκοπό τους, να είναι στέρεα και να μην προκαλούν. Και ακόμη συμβούλευε να μην υπάρχει ανησυχία και αγωνία για την ολοκλήρωση του ναού. Και κάθε χρόνο, στις 9 Νοεμβρίου, βρισκόταν στο ησυχαστήριο για να παρευρεθεί
στην αγρυπνία που γινόταν στην μνήμη του Αγίου Αρσενίου 10 Νοεμβρίου. Ο Αγίος Παΐσιος, ο Αγιορείτης.